Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Νομίζω ότι η απόψινή μας βραδιά θα είναι μοναδική στο περιεχόμενό της, καθότι είναι αφιερωμένη σε μια γυναίκα. Όσο και αν το θεωρήσετε αυτό, δεν ξέρω, ρατσιστικό ή κάπως, όσες φορές αναφερόμαστε σε γυναίκες, έχουμε κάποια ιδιαίτερη έπαρση. Έχουμε κάποια άλλα συναισθήματα που μας γεννώνται, ιδιαίτερα όταν οι γυναίκες αυτές είναι δημιουργοί, είναι ποιήτριες, σαν και την απόψινή, αλλά και όταν αποτελούν ένα παράδειγμα σχήματος οξυμόρου του τύπου ποιήτρια και με ευαισθησίες, αλλά από την άλλη αγωνίστρια, γυναίκα που έτυχε να φορέσει στην αρχαία εποχή τη στολή του τότε στρατιώτη, να πάρει τα όπλα δηλαδή και όχι μόνο αυτό, να ηγηθεί των υπολείπων γυναικών της πόλης της και να κερδίσει και μάχη. Πώς? Με τον δικό της τρόπο. Ποια ήταν αυτή? Ήταν η Τελέσσιλα. Για όσους και όσες δεν γνωρίζετε επακριβώς ποια ήταν και τι έπραξε, μη στεναχωριέστε καθόλου, καθίστε αναπαυτικά στη θέση που βρίσκεστε και απολαύστε όσα θα υποθούν αμέσως τώρα, έτσι ώστε και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην αρχαία εποχή πολύ πολύ μακριά από μας και παράλληλα να αφήσουμε τη σκέψη μας ελεύθερη να μας ταξιδέψει στο σήμερα, στο τώρα και να δούμε στην εποχή μας είναι δυνατόν να συναντήσουμε τελέσσιλες και αν ναι, τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτές. Σπέβδω να παρουσιάσω αμέσως τους εκλεκτούς συντετημόνες της απόψινής μας συντροφιάς που δεν είναι άλλοι από τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, ιστορικό ερευνητή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην ωραία εκπομπή σας. Εγώ ευχαριστώ κύριε Δασκαρόλη, διότι μας κάνετε την τιμή να παραβρίσκεστε ζωντανά απόψε εδώ και όλοι οι φίλοι και οι φίλες που σας παρακολουθούν διαδικτυακά νομίζω ότι θα χαρούν επίσης ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ και για όσα θα έχετε να μας πείτε, καθότι προσωπικά και εσείς κάνετε τον δικό σας αγώνα μέσω των ιστορικών γνώσεων που έχετε, έτσι ώστε να διαλευκαθούν κάποια πράγματα που τα ιστορικά βιβλία που διδάσκονται οι μαθητές καταρχάς σε καμία περίπτωση ίσως δεν αναφέρουν έτσι, αλλά ικανοποιείται ιδιαίτερα το αίσθημα των ανθρώπων που θέλουν να μαθαίνουν περισσότερο για τις ιστορικές αλήθειες. Πού μπορεί να σας βρει κανείς στο διαδίκτυο, αν έχετε την καλοσύνη μας λέτε? Ναι, η προσωπική μου ιστοσελίδα είναι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ιστορικαθέματα.com. Θαυμάσια. Σύγνωστη. Και όπως, ήδη ακούσατε εκ δεξιών, δεν μπορούσαμε να μην έχουμε κοντά μας παρά τον κύριο Γεώργιο Μιχαήλ Καραχάλιο, ιστορικό. Καλώς ήρθατε κύριε Καραχάλιο. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ, κάνω εκπομπή μαζί με τον κύριο Δασκαρόλη, προσκαλεσμένος από εσάς, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολύ περισσότερα από ότι ο ίδιος μπορεί να συναισθανθεί ή να έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει προσφέρει στον τρέχοντα πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι πλούτος μεγάλος, να μην πούμε τα αρχαία, είναι μεγάλος πλούτος να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Και αυτό κάνετε. Εννοείται. Εξαιρετική φιλοφρόνηση λοιπόν. Και είναι... Δεν είναι καθόλου φιλοφρόνηση. Είναι η πραγματικότητα, είναι μια μετριοτάτη, θα έλεγα, εκτίμηση. Το δεχόμαστε έτσι όπως το λέτε. Όχι, δεν είναι φιλοφρόνηση. Δεν κάνω φιλοφρόνηση. Ωραία. Αποσύρω λοιπόν τη λέξη φιλοφρόνηση, αλλά και εμένα μου αρέσει. Γιατί δηλαδή. Το φιλοφρόνηση ηχεί ωραία κάποιες στιγμές, διότι όταν η φιλοφρόνηση στηρίζεται πάνω σε αληθινές βάσεις, δεν είναι κάτι κακό. Συνεννοούμαστε εμείς αυτή την εκπομπή, έτσι κι αλλιώς φίλοι μου. Επίσης, εκτός από τους δύο εκλεκτούς κυρίους που παρακολουθείτε απόψε δεξιά και αριστερά μου, θα έχουμε την χαρά να έχουμε και μία συνέντευξη από ένα άλλο παλιό γνώριμο φίλο σας και συνεργάτη της εκπομπής, έναν καλλιτέχνη, έναν ζωγράφο, έναν αγγειοπλάστη, έναν άνθρωπο που και εκείνος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα της ιστορίας,
της αρχαίας συγκεκριμένα ιστορίας, καθότι αναπαράγει κομμάτια από αρχαία ελληνικά μουσεία, αμφορείς, αγάλματα και όλα τα συναφή. Θα πάρουμε λοιπόν κάποια γεύση από το τι μας είπε σχετικά με την Τελέση, αλλά και κυρίως με την γυναίκα η οποία στην αρχαιότητα έπαιρνε τα όπλα και αυτό απεικονίστηκε πάνω σε αρχαία κομμάτια, σε αρχαίους αμφορείς, κήλικες κλπ. Ο κύριος λοιπόν Δημήτριος Σταθόπουλος είναι εκείνος που θα μας προσθέσει την δική του άποψη για όσα θα συζητηθούν απόψε στο διάβα της συζήτησής μας. Και για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, δίνουμε τον λόγο αμέσως στον κύριο Δασκαρόλη, ρωτώντας τον φυσικά τι θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι εμείς σχετικά με την Τελέσιλα, ποια ήταν η Τελέσιλα, πότε έζησε και τι ακριβώς έκανε, ούτως ώστε εμείς να της αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή απόψη. Ναι, λοιπόν, η Τελέσιλα ήταν μια γυναίκα η οποία ζούσε στο Άργος, η οποία όμως είχε ασθενική φύση. Έτσι λοιπόν ζούσε, ήκμασε γύρω στο 5ο αιώνα π.Χ. Ζήτησε ένα χρησμό, λόγω της ασθενικής της φύσης, ζήτησε ένα χρησμό από το μαντίο των Δελφών, για το τι θα έπρεπε να κάνει στη ζωή της. Και ο χρησμός ο οποίος ήρθε ήταν ότι έπρεπε να ασχοληθεί με τις μούσες. Και έτσι λοιπόν η Τελέσιλα έγινε μια περίφημη για την εποχή της λυρική ποιήτρια. Το γεγονός το οποίο όμως την άφησε ουσιαστικά άφησε ανεξίτηλο το πέρασμά της ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε το 495 π.Χ. Όπως ξέρουμε, καταρχάς οι πηγές οι οποίες έχουμε για τα γεγονότα τα οποία θα εξιστορήσω είναι ο Πλούταρχος, είναι ο Παυσανίας, ένας περιηγητής ο οποίος διήλθε όλο τον αρχαίο κόσμο γύρω στο 170 π.Χ. και έχει γράψει λεπτομερώς για αυτά που είδε, όπως και την ιστορία των τόπων αυτών. Και η τρίτη πηγή ήταν ο Ηρόδοτος. Θαυμάσια. Ωραία. Το 495 λοιπόν π.Χ. ο βασιλιάς Κλεομένης της Σπάρτης, όπως ξέρουμε υπήρχε μια μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ Άργους και Σπάρτης, η οποία διατηρήθηκε ακόμα και στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Έτσι. Το 495 λοιπόν ο Κλεομένης εκστρατεύει κατά του Άργους και καταφέρνει μια συντριπτική νίκη εις βάρος των στρατιωτών του Άργους στη θέση Σεπία. Εκεί, σύμφωνα με πηγές, σκοτώνεται τουλάχιστον 7.000 αργίτες, οπλίτες. Ουσιαστικά, δηλαδή, εξολοθρεύεται σχεδόν το 1 τρίτο του στρατού του Άργους. Οι υπόλοιποι καταφεύγουν στο Άλσο, το οποίο ήταν ιερό, και ο Κλεομένης καταφέρνει σιγά σιγά να σκοτώνει τους στρατιώτες αυτούς με ένα δόλο και αυτό ουσιαστικά έχει καταστήσει την πόλη του Άργους παντελώς ανυπεράσπιστη στη σπαρτιατική φάλαγγα του Κλεομένη. Το νέο λοιπόν φτάνει στην πόλη του Άργους και τότε η Τελέσιλα, παρά την ασθενική της φύση, καλεί σε συναγερμό όλη την πόλη, δηλαδή ουσιαστικά τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους, τους καλεί στην αγορά και τους προτρέπει και προτρέπει τις γυναίκες να οπλιστούν και να αμυνθούν υπέρ του Άργους, υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος τους. Και έτσι συμβαίνει. Όλες οι γυναίκες λοιπόν φορούν πανοπλία, παίρνουν δόρυ και ασπίδα και συντάσσονται μπροστά στα τείχη της πόλης. Σαν εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Γιατί προσπαθούμε να φανταστούμε γυναίκες κάθε ηλικίας, οι οποίες ενδύονται στολές ανδρικές. Βεβαίως. Δεν ξέρω πώς ήταν οι στολές εκείνες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν και εύκολο να τις φορέσει η γυναίκα. Όχι, ήταν η στολή, ο θώρακας, γιατί μιλάμε για θώρακα, κράνος και ασπίδα. Ναι. Είχαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Και σίγουρα για μια γυναίκα είναι αρκετά μεγάλο βάρος το οποίο έπρεπε να σηκώσει. Να υποθέσουμε, κύριε Δασκαρόλη, ότι αυτό το
ένδυμα που φορούσαν οι γυναίκες ήταν κάτι που μπορούσε να βρεθεί εύκολα ή ήταν από τους ήδη θανόντες συζύγους, συγγενείς κλπ. Όχι, συνήθως οι πόλεις στην αρχαία Ελλάδα είχαν ένα απόθεμα από πανοπλίες, από οπλισμό, ναι. Καταλάβατε, σε για ουρανάκες. Ακριβώς, για ουρανάκες. Ναι. Και αυτές χρησιμοποίησαν στην προκειμένη περίπτωση. Πολύ, όταν λοιπόν η σπαρτιατική φάλαγγα του κλειωμένη φτάνει μπροστά στα τείχη και βλέπει τις γυναίκες, μάλιστα η έκφραση η ακριβής που χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος είναι ότι οι γυναίκες είχαν ζώσει την πόλη σαν στεφάνι. Αυτή είναι η ακριβής έκφραση του Πλούταρχου. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι λοιπόν... σαν στεφάνι, δηλαδή κυκλικά. Κυκλικά, ναι. Κυκλικά. Είναι η ακριβής έκφραση. Του... Δηλαδή, όταν λέμε κυκλικά, για να φανταστούμε, ήταν πως γύρω από τα τείχη. Σύνορα, γύρω από τα τείχη. Ακριβώς. Γύρω από τα τείχη. Ναι. Αυτή είναι η έκφραση. Έτοιμες λοιπόν με πανοπλία από την πόλη. Ακριβώς. Ναι. Γύρω από τα τείχη. Μάλιστα. Έρχονται τώρα οι Σπαρτιάτες. Έρχονται οι Σπαρτιάτες. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, συνάπτεται μάχη στην οποία νικούν οι γυναίκες του Άργους και υποχωρεί η φάλαγγα. Όμως. Καθόλου καλό για τους Σπαρτιάτες. Ναι, ναι. Εκτός απρόπτου βέβαια, όχι εκτός απρόπτου, σίγουρα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Α. Σύμφωνα με τις δύο άλλες πηγές, τον Παυσανία και τον Ηρόδοτο, δεν έγινε μάχη. Γιατί όταν κατάλαβαν οι Σπαρτιάτες του Κλεωμένη ότι απέναντί τους είχαν γυναίκες. Mm-hmm. Έτσι θέμα τιμής δηλαδή. Ακριβώς. Κατάλαβαν ότι δεν θα ήταν καθόλου τιμητικό για την φάλαγγα να επιτεθεί σε γυναίκες. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν αποχώρησαν. Γιατί κατάλαβαν ότι μία τέτοια νίκη δεν θα έδινε δάφνες και δόξα, παρά θα ήταν κάτι ντροπιαστικό για αυτούς. Και έτσι αποχωρούν από την πόλη. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι η Τελέσσινα ουσιαστικά ήταν η αιτία για την οποία η πόλη της έμεινε ελεύθερη. Ναι. Και η οποία νίκησε τη Σπαρτιατική φάλαγγα. Θαυμάσια. Να υποθέσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε χάρη στην Τελέσσιλα εμνημονεύτηκε στους κατοπινούς χρόνους, δηλαδή το αναγνώρισαν οι συμπολίτες της. Βεβαίως το αναγνώρισαν, μάλιστα έκαναν και γιορτές, θέσπισαν μια σειρά γιορτών, οι οποίες ονομάζονταν υβριστικά, στις οποίες οι γυναίκες και οι άντρες, για να θυμούνται το γεγονός αυτό, σε αυτές τις γιορτές αντάλλασαν ενδύματα. Δηλαδή οι γυναίκες δίνονταν άντρες. Ωραίο. Και, ναι, πρωτότυπο. Ακριβώς. Ναι. Σαν αποκριά. Σαν αποκριά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα είχαν στην είσοδο της πόλης ένα μεγάλο άγαλμα της Τελέσσιλας, το οποίο ο Παυσανίας ο περιηγητής το είδε, ναι, και το μνημονεύει στα γραπτά του. Και είναι η Τελέσσιλα η οποία κρατάει ένα κράνος, το οποίο είναι έτοιμη να το φορέσει, και στα πόδια της υπάρχουν βιβλία. Ωραιότατα. Μία περιγραφή που νομίζω όμοια της δεν μπορεί κανείς να βρει συχνά, διότι από τη μία έχουμε την δύναμη που παρίσταται με το κράνος και την στολή που φέρει μία γυναίκα και δει εκείνης της εποχής, και μετά έχουμε βιβλία. Δηλαδή, δύο αντιμαχόμενα στοιχεία, κύριε Καραχάλη, δηλαδή αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι η Τελέσσιλα θύμιζε κατά πολύ την Ιπατία. Εννοώ σαν χαρακτήρα, σαν ηρωισμό. Ναι, αλλά η πράξη η εκδήλωση είναι πολύ διαφορετική. Εννοείται φυσικά. Απλώς επειδή παλιά είχαμε κάνει εκπομπή περί Ιπατίας, νομίζω ότι είχε... Την ανέβασα στο site. Την ανεβάσατε στο site, πάρα πολύ ωραία. Είχε κάνει πάταγο αυτή είναι η εκπομπή. Χρόνο, ένα χρόνο. Ναι, είχε κάνει πάταγο αυτή η εκπομπή και βέβαια και η ταινία έκανε αντίστοιχη αίσθηση. Βεβαίως. Απλώς τώρα μου ήρθε στο μυαλό η Ιπατία, διότι και εκείνη στην εποχή της έκανε κάποια πράγματα που είχαν και ανδρικά χαρακτηριστικά. Οπωσδήποτε. Έτσι. Η τοποθέτησή σας περί Τελέσσιλας όμως. Κοιτάξτε, η Τελέσσιλα είναι αυτό το χαρακτηριστικό που λέμε σκέψεις και δράσεις. Mm-hmm. Ήταν μια καλλιεργημένη γυναίκα, της οποίας απάβγασμα της καλλιεργίας της ήταν να προτάξει εαυτήν η συμπεράσπιση της πόλεως. Μάλιστα. Ήταν κάτι φυσιολογικό για έναν διανοούμενο. Και να πάμε και κάπου αλλού. Φυσιολογικό για διανοούμενο. Φυσικά. Γιατί. Να πάμε κάπου αλλού. Όταν ο Αλάρηχος ήθελε να επιτεθεί στην Αθήνα, ναι, στους πρώιμους Βυζαντινούς χρόνους, τους έλεγε στους στρατιώτες ότι μη φοβάστε, θα πάμε εκεί πέρα, αυτοί είναι αποβλακωμένοι από τα βιβλία. Α. Και όμως, αυτοί οι αποβλακωμένοι από τα βιβλία τον απόθυσαν. Και μάλιστα τότε μια άλλη γυναίκα είχε κάνει το ίδιο, είχε φορέσει προθιέρια της
λέγεται ότι γιατί είπε ο Αλάρικος ότι ο Μισθοχώρησε γιατί είδε την Αθηνά στα τείχη. Και ερμηνεύουν οι ιστορικοί ότι μάλλον η Προϊθιέρια είχε φορέσει την πανωτά, τα ιερά όπλα της Αθηνάς, είχε βγει στα τείχη, την ίδια ο Βλάχος ο Αλάρικος, ναι, τρόμαξε. Ναι. Άρα είπα πάλι κάτι αντίστοιχο δηλαδή, έτσι. Ναι, φυσικά. Πολύ ωραία αυτή η αντίστοιχη. Ο Ζώσιμος, ο Ζώσιμος δεν τα αναφέρει. Ναι, 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 ναι. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το εξής. Το θέμα είναι αυτό που λέμε ο σωματότυπος. Ναι. Πώς τους χωράγανε, πώς τους ταιριάζανε.